σκουπιδιών. Τι θα γίνει τώρα, προχωράτε σε προκήρυξη διαγωνισμού για τους συμβασιούχους, μιλάμε για μονιμοποίηση των συμβασιούχων, με τι κριτήρια θα γίνει αυτό? Μιλάμε για έναν μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος περιλαμβάνει 8.800 περίπου μόνιμα εργαζομένους στην καθαριότητα σε όλη την Ελλάδα και στους 325 δήμους. Έχει ολοκληρωθεί η βασική διαδικασία. Από μέρα σε μέρα θα έχουμε ίσως και την άλλη εβδομάδα την ανακοίνωση αυτού του διαγωνισμού εκ μέρους του ΑΣΕΠ, το οποίο έχει και την ευθύνη. Σε αυτόν μπορούν να συμμετάσχουν ελεύθερα οι πάντες. Όσον αφορά τους συμβασιούχους της προηγούμενης περίοδου, αυτοί έχουν μοριοδοτηθεί με βάση την εργασιακή τους εμπειρία επιπλέον. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μιλάμε για ένα φωτογραφικό διαγωνισμό. Οι οποίοι θα πρέπει να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. Προφανώς. Απλώς με επιπλέον. Νομίζω ότι αυτό είναι το κοινωνικά δίκαιο, το κοινωνικά επιβεβλημένο. Οι ανάγκες, κύριε Υπουργέ, υπερκαλύπτονται. Αν σκεφτείτε δε ότι ο αριθμός των προηγούμενων συμβασιούχων που το καλοκαίρι η παράτασή τους είχε κριθεί αντισυνταγματική από το ελεκτικό συνέδριο ήταν περίπου στις 6.100. Τώρα και είναι κυρίως για την καθαριότητα, μας λέτε, έτσι. Αποκλειστικά για τις ανταποδοτικές. Γιατί δεν τα δίνετε στους ιδιώτες, κύριε Σχουλέτη, και πρέπει να προσλάβετε τον κόσμο? Αυτό θα ήταν, νομίζω, καταστροφικό και για τις πόλεις και για τους πολίτες. Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει μια πρόταση και για τους είναι πολίτες, κόστος. Αυτό πρέπει και να... για τους πολίτες, αλλά να μπουν οι ιδιώτες. Ουσιαστικά θα αναιρούσε τον βασικό, αν θέλετε, σκοπό της ίδιας αυτοδιοίκησης. Αν η αυτοδιοίκηση δεν ξεκινάει πρώτα και κύρια από το θέμα της διαχείρισης, της περισυλλογής των απορριμμάτων, τι έρχεται να κάνει? Δεν είναι ένας τροχονόμος, καλή ώρα, όπως βλέπουμε την κίνηση, ο κάθε δήμαρχος. Πρέπει να έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της διαχείρισης των απορριμμάτων. Άρα θεωρώ ότι θα ήταν. Στην περιφέρεια Αττικής δεν ακυρωτικό για την ίδια. Προοπτική για ΣΔΙΤ. Τι από εννοεί... την περιφέρεια Αττικής. Συμπράξεις δημοσίου, ιδιωτικού, στο θέμα... Μιλάμε τώρα για την αποκοδημηρή, ναι, στον πρώτο βαθμό. Mm-hmm. Άρα αυτό πουθενά, κατά τη γνώμη μου, δεν θα έπρεπε να εφαρμόζεται. Υπάρχουν κάποιες λίγες εξαιρέσεις σήμερα ανά την Ελλάδα. Με αυτή τη ρύθμιση, όπου ουσιαστικά καλύπτονται οι ανάγκες μέσα αυτού του διαγωνισμού, μπαίνει και ένας φραγμός απέναντι σε αυτοί του οποίου θέλουν να μετατρέψουν μια ανταποδοτική σχέση του πολίτη με τους δήμους. Ανταποδοτική σημαίνει ότι σου δίνω τόσα όσα μου επιστρέφεις από την παρεχόμενη υπηρεσία. Εκεί δεν χωράει το κέρδος μέσα σε αυτή την ανάγνωση των πραγμάτων. Αυτός ο διαγωνισμός, λοιπόν, θα αποτελέσει και φραγμό προς μια τέτοια προοπτική. Άρα κλείνει, λοιπόν, ιδιωτών. Το ζήτημα της σύμπραξης με ιδιώτες. Δεν είχε ανοίξει ποτέ. Κάποιοι δήμοι μπορούν να το κάνουν. Δεν είχε ανοίξει ποτέ. Κάποιοι δήμοι το κάνουν, αναλαμβάνοντας και το κόστος. Αλλά προσέξτε να δείτε, ο Δήμος, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για να δώσει αυτή την υπηρεσία σε ιδιώτες, πρέπει να αποδείξει ότι δεν μπορεί να το κάνει με ίδια μέσα. Μάλιστα. Τώρα όμως έχει τη δυνατότητα μέσω του διαγωνισμού να αποκτήσει. Οπότε δεν θα μπορεί να πει στους πολίτες ότι εγώ δεν έχω άλλη. Άρα δεν θα του εγκριθεί. Εκλογές, λέει ο Πρωθυπουργός, στο τέλος της τετραετίας. Με ποιο σύστημα όμως? Οι βουλευτικές εκλογές είναι γνωστό με ποιο σύστημα θα γίνουν. Είναι ψηφισμένη η απλή αναλογική. Δεν θα εφαρμοστεί σε αυτές τις εκλογές. Δεν υπάρχει σενάριο να επανέλθει πρόταση για τις επόμενες. Θα σας απαντήσω με ένα τέτοιο τρόπο. Αν υπάρξουν, θα σας αρέσει εσάς δημοσιογράφοι. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να επανέλθει, εάν όμως η τοποθέτηση των υπόλοιπων πολιτικών δυνάμεων είναι τέτοια ώστε να μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα συγκέντρωσης πλειοψηφίας άνω των 200 ψήφων που είναι απαραίτητο για να εφαρμοστεί στις επόμενες εκλογές. Άρα είστε έτοιμοι εσείς σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία? Βεβαίως, από εκεί και πέρα, με ευθύνη, αν θα έλεγα, της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του χώρου της κεντροαριστεράς, της λεγόμενης κεντροαριστεράς, και στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία το αρνείται πεισματικά, διευκολύνοντας ίσως κάποιους άλλους και ιδιασμούς. Και να τελειώσουμε με τον Καλλικράτη και την αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση των εκλογών, με απλή αναλογική, πώς θα διαμορφωθεί? Καταρχήν, στην απλή την αυτοδιοίκηση, ένα μόνο από τα μέτρα που σχεδιάζουμε είναι το εκλογικό σύστημα, δεν είναι το αποκλειστικό. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε στο θέμα των αρμοδιοτήτων, των ρόλων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού απέναντι στην κεντρική εξουσία. Θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα πιο λειτουργικά. Μέσα σε αυτό το πλέγμα των αλλαγών υπάρχει και η υπόθεση της απλής αναλογικής. Θεωρώ αδιανόητο στις τοπικές κοινωνίες να έχουμε παραμορφωτικού τύπου εκλογικά
συστήματα. Μάλιστα. Εκεί πρέπει να εκφράζονται όλοι ισότιμα. Πώς δηλαδή? Μέσα από την απλή αναλογική. Απλή αναλογική, δηλαδή με κάποια παραλλαγή ή απλή αναλογική. Ανώθευτη απλή αναλογική, όπως λέγαμε. Απλή αναλογική χωρίς προσδιορισμούς επιθετικούς. Λοιπόν. Είστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σκουρλέτη, για την παρουσία σας στην πρώτη είδηση. Και από την συζήτησή μας εδώ, στο πολιτικό τραπέζι, θα πάμε στη Σαντορίνη.